Οι Ισραηλοί πεζικάροι με άρματα εισέβαλαν εντό τη Συρία από τα υψίπεδα του Γκολάν. Η Χεσμολά χτύπησε την Γαλιλαία. Μηχανοποιημένε μονάδε των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων λοιπόν εισήλθαν στην Συρία από τα υψώματα του Γκολάν και προέλαυσαν προ τον οικισμό Γκουαντάνα. Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι ονόματι Russian Weapons στο Telegram, αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα Συριακή επικράτεια πέρασαν υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών δυνάμεων. Τι επίγειε επιχειρήσει του στρατού του Εβραϊκού Κράτους υποστήριζαν μαχητικά τύπου F-15I και F-35I της Ισραηλής Πολεμικής Αεροπορίας, πρόσεσε η ρωσική πηγή. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ταχύτατα εδραίωσαν τις θέσεις τους, ενώ αναφορέ υποστηρίζουν πως ο Συριακός Στρατός Ξηράς δεν επίδειξε ούτε επιδεικνύει αυτή τη στιγμή σημαντική αντίσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Συριακά μέσα αποτελούν την αρχική πηγή της είδηση. Συγκεκριμένα δημοσιεύματα από την χώρα αναφέρουν πως οι Ισραηλοί στρατιώτες με άρματα μάχης διέσχισαν τα σύνορα των δύο κρατών στο κυβερνείο Κουνέιτρα της Συρίας. Ο Συριακός στρατός λέγεται πως διαθέτει επαρκή στρατιωτικό εξοπλισμό στο σημείο, ωστόσο οι Σύριοι διοικητές ευνηδιάστηκαν από την Ισραηλή επίγεια επίθεση και γι' αυτό οι Συριακές δυνάμεις δεν απάντησαν αποφασιστικά στην εχθρική κίνηση. Οι αργές αντιδράσεις των Σύριων υποδεικνύουν πως υποφέρουν από τακτικά προβλήματα και από έλλειψη επιχειρησιακού σχεδιασμού. Εμείς θα σας υπενθυμίσουμε πως η περιοχή γύρω από τα υψώματα του Γκολάν φιλοξενεί εδώ και μήνες αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλούς και Σύριους. Αυτό φαίνεται πω είναι και ο λόγο που οι Ισραηλινέ αμυντικέ δυνάμει αποφάσισαν να θέσουν υπό τον έλεγχό του μεγαλύτερο μέρο τη Συριακή επικράτεια, δημιουργώντα ουσιαστικά μία ασφαλή ζώνη. Παράλληλα, ο Ισραηλό στρατό συνεχίζει ενεργά τι στρατιωτικέ του επιχειρήσει στο Νότιο Λίβανο, όπου τι τελευταίε ώρε καταγράφηκαν πολλαπλέ εκρήξει και προειδοποιήσει εναέριων επιδρομών σε σύνοριακέ περιοχέ τη Δυτική Γαλιλαία. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, η επιχείρηση του στρατού του Εβραϊκού κράτους στοχεύει στην εξουδετερώση της στρατιωτικής υποδομής της Λιβανέζικης Ισλαμικής Οργάνωσης Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλές αμυντικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξήσει σημαντικά τις επιθέσεις τους κατά του γειτονικού κράτους. Χρησιμοποιούν πλέον τακτικότερα μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικά συστήματα για να σφυροκοπούν οχυρά της Χεσμπολάχ όπως και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών της οργάνωσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.